Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πόλης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η Ένωση Ποντίων Νέας Μύρνης Φαλήρου Αγίου Δημητρίου «Η Μαύρη Θάλασσα» παρουσιάζει την εκδήλωση «Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας στην Επανάσταση του 1821». Είναι μεγάλη μας η χαρά, διότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αρκετούς μήνες λόγω της πανδημίας δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να χορέψουν ούτε να βρεθούν αρκετό διάστημα. Και ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε στους ρυθμούς της κανονικότητας. Αύριο, στον ίδιο Μαρία χώρο, Βλούτσι έχουμε μαζί μας η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας βρίσκουμε εδώ να στηρίζετε ακόμα μια φορά την Ένωση Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα». Πράγματι, η σημερινή εκδήλωση που εντάχθηκε στο Φεστιβάλ Πόλης και συνδέεται και με τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1921, ήταν μια ξεχωριστή ποιοτική, πολιτιστική και ιστορική συμβολή σε αυτό που οργανώνουμε και ευχαριστούμε θερμά την Ένωση Ποντίων γιατί ανέδειξε μια άγνωστη για τα δεδομένα και των σχολικών εγχειριδίων πτυχή της Ελληνικής Επανάστασης στη συμβολή της Μικράς Ασίας. Και όλο αυτό έδεσε εξαιρετικά και με τους ρυθμούς και τους χορούς των ποντίων σε μια πολύ εξαιρετική και περιεκτική εκδήλωση. Ευχαριστούμε τη Ράνια τη Χρυσοχοΐδου, τον ομιλητή, τον κύριο Αγτζίδη, γιατί σήμερα φεύγουμε όλοι πλουσιότεροι σε γνώσεις αλλά και σε συναίσθημα. Σας ευχαριστούμε Εκεί πολύ. Που θα δούμε ότι θα γίνουν μεγάλα γεγονότα είναι η Ιωνία. Η Ιωνία, αν δείτε οι περιοχές όπου γίνανε τα επαναστατικά γεγονότα, θα δείτε ότι γίνανε γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν αυτός που ξεκινούσε από τη Μολδοβλαχία. Η Μολδοβλαχία ήταν αυτόνομες ηγεμονίες υπό την Οθωμανική φυσικά κυριαρχία, αλλά όπου απαγορευόταν να υπάρχει Οθωμανικός στρατός και γι' αυτό ανατέθηκε η διοίκηση σε φαναριώτες, δηλαδή σε Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Ο πρώτος άξονας λοιπόν ξεκινούσε από την Μολδοβλαχία, τη σημερινή Ρουμανία-Μολδαβία και έφτανε έως την Κρήτη, δηλαδή διέσχισε το Αιγαίο. Οπότε οι δύο ακτές του Αιγαίου... Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα» είναι μαζί μας, η Ράνια Χρυσοχολή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και πάλι. Παρουσιάσατε σήμερα μία άλλη πλευρά, την οποία δεν έχουμε γνωρίσει, δεν είναι τόσο γνωστή, τη συμμετοχή των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1921. Σήμερα κάναμε το χρέος μας στη μνήμη των ανθρώπων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους, την περιουσία τους, για μια πατρίδα που όχι απλά δεν γεννήθηκαν, όπως το είπα και στην εκδήλωση, ούτε οι πρόγονοί τους είχαν γεννηθεί. Οι πρόγονοί τους είχαν πάει εκεί ως άπικοι τον 8ο αιώνα π.Χ. Μπορείτε να διανοηθείτε λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θυσίασαν τα πάντα, πολλές φορές και τίτλους και τεράστιες περιουσίες όπως η οικογένεια Υψηλάντη για παράδειγμα, για μια πατρίδα που δεν γεννήθηκαν και δεν είχαν πατήσει και το πόδι τους ποτέ, πολλές φορές. Νομίζω οφείλαμε στη μνήμη τους να αναδείξουμε την τεράστια συνεισφορά τους στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821 και να αναδείξουμε και επίσης τη στάση που κράτησαν ιδιαίτερα ο Αλέξανδρος και ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Δημήτριος που ολοκλήρωσε όπως είπα και την Επανάσταση σαν σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829. Δεν αναμίχθηκε σε ίντριγκες, σε διχόνιες, μας έδωσε ένα μήνυμα ενότητας και αυτό είναι που πρέπει να το κρατήσουμε.
Εκτός από τους χορούς, τα τραγούδια και κάποιες παρουσιάσεις ανθρώπων που συμμετείχαν, είχατε και έναν ομιλητή, έναν ιστορικό. Ναι, είχαμε την εξαιρετική τύχη και χαρά και τιμή να έχουμε έναν προσωπικό μου φίλο, με τιμά, ο Βλάσης ο Αγτζίδης, διδάκτορ νεότερης ιστορίας, μαθηματικός, αρμόδιος σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ, ο οποίος έχει αφιερώσει πραγματικά τη ζωή του να δείξει την ιστορία των προγόνων του, γιατί είναι Πόντιος από την πλευρά του πατέρα του και Μικρασιάτης από τη μεριά της μητέρας του. Ήτανε πραγματικά σύντομος και περιεκτικός. Ανέδειξε πολλά στοιχεία τα οποία είναι άγνωστα, όπως είπατε κι εσείς, από την συνεισφορά των Μικρασιατών. Πώς βλέπετε, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί ένας πολύ δύσκολος 1,5 χρόνος λόγω του κορονοϊού, πώς βλέπετε ότι θα ανοίξει, πότε βλέπετε ότι θα ανοίξει και για εσάς αυτό το κομμάτι? Έπρεπε ήδη να είχε ανοίξει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είμαστε η τελευταία τρύπα του Ζουρνά, η Πολιτιστική Σύλλογη. Μια τέτοια υποβάθμιση πραγματικά δεν αναγνωρίζεται προφανώς το έργο που προσφέρουμε. Όχι μόνο στην ιστορία, στην παράδοση, στα έθιμα κτλ., αλλά και για την ψυχολογική θωράκιση των ανθρώπων. Ξέρετε, πόσοι με παίρνουν καθημερινά και μου λένε πότε θα ξεκινήσουμε κεράνια και έχουμε πάθει κατάθλιψη και τι θα γίνει. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουμε χτες. Αυτό έχω να πω. Συμμετέχετε και στις Ιωνικές γιορτές στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Βέβαια, βέβαια. Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, Θεού θέλοντος και πανδημίας επιτρέποντος και καιρού επιτρέποντος και καιρού φυσικά, γιατί είμαστε αργά όπως πάντα στις Ιωνικές. Ελπίζουμε να έχουμε την εκδήλωσή μας πρώτο Θεός. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες και ελπίζω σύντομα να αρχίσετε ξανά με το έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό φθινόπωρο. Γενική Γραμματέα της Ένωσης και μέρος της χορευτικής ομάδας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε λίγο να μας πεις για την φορεσιά σου. Λοιπόν, η φορεσιά μου είναι από την περιοχή της Χαλδίας, στην Αργυρούπολη του Πόντου. Από εκεί ήταν καταγωγή και ο παππούς μου. Και το χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει τα μανίκια, το τσεπάκι εδώ και έχει ουσιαστικά σταυρωτό κούμπομα. Κάθε περιοχή είχε τη δική της φορεσιά με διαφορές, με ομοιότητες, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι η περιοχή της Αργυρούπολης. Και σημαίνουν κάτι αυτές οι διαφορές? Όχι, ήταν καθαρά στο ότι άρεσε στην κάθε περιοχή. Εντάξει, σε κάποιες περιοχές, ας πούμε, φορούσαν τσόχινη, ας πούμε, στη Σάντα, επειδή έκανε πιο πολύ κρύο. Στη Ματσούκα, ας πούμε, φοράνε ποδιά. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Και οι χοροί που είδαμε? Οι χοροί που είδατε ήταν κάποιοι έτσι λίγο πιο ομαλοί, λίγο πιο αργοί, για να μπορέσουμε σιγά-σιγά να επανέλθουμε και στη φυσική μας κατάσταση μετά από τόσο καιρό. Και ήταν και κάποιοι πιο δυναμικοί από την περιοχή του Κάρς, που πάντα έτσι είναι λίγο και πιο ζώρικοι από μόνοι τους, αλλά είναι και πιο εντυπωσιακοί σίγουρα για το κοινό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.